Φίλες και φίλοι συνδρομητές, δυστυχώς ερχόμαστε με τους χειρότερους όρους στο Ολύμπικο της Ρώμης. Καθώς πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα, η Ρώμα με τον Ακουιλάνη ανοίγει το σκορ. Εδώ ο επιθετικός ο Μοντέλα που αφήνει την μπάλα να περάσει καθώς πιέζεται πάνω στη φάση από τον Ντομορό. Δείτε πάλι για να περάσει μπάλα πίσω στον Ακουιλάνη και να κάνει αυτό στο πρώτο λεπτό το 1-0. Για να δούμε το σουτ, ο Πουρδιωτόπουλος χάζει την μπάλα έξω. Καταπληκτική επέμβαση στη βολίδα του Ακουιλάνη. Ήρθανε τελικά δύο τσάρτερ γεμάτα με οπαδούς. Για να δούμε εδώ όμως την προσπάθεια του Μοντέλα, το σουτ στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού. Δεν νομίζω ότι έχει βρει ο Πουρδιωτόπουλος, αλλά δίνει κόρνερ ο Πορτογάλος. Πρέπει να έχει κοντράρει αμυντικός του Άρη. Πουρδιωτόπουλος μένει στην εστία του, ένα γκολ από τον Πανούτσι που πιάνει στον ύπνο την άμυνα της ελληνικής ομάδας. Και τον Πουρδιωτόπουλο που το σκέφτηκε να βγει να μην βγει. Εδώ δείτε η σέντρα του Ακουιλάνη, του σκόρερ στο πρώτο γκολ. Πανούτσι κάνει το 2-0. Με τη δική του σπεσιαλιτέ βέβαια, ικανότατος στον αέρα, εξαιρετικός κεφαλοσφαιριστής αν μπορεί να θεωρηθεί δόκιμος όρος. Βραζιλιάνος προσποίηση, ο Ταντέι, το 1-2 στην περιοχή του Άρη, μεγάλη ευκαιρία, 3-0. Μοντέλα. Σαν σε προπόνηση εδώ η Ρώμα στο 28. Σε ένα μάτς που δείχνει πια περίπατος για τη Ρώμα και που αν ανοίξει κι άλλο το σκορ, ο Άρης κινδυνεύει με πρωτόγνωρη συντριβή. Εδώ δείτε. Πανούτσι, Ακουιλάνη, δεύτερη ασίστ αυτή τη φορά στον Βιτσέτζο Μοντέλα. Μαντσίνι, ο Ταντέι, ο Ακουιλάνη και ο Μοντέλα. Παπαδόπουλος που κάνει το γέμισμα με στόχο να περάσει την μπάλα στον Κάσερες. Αυτός κατεβάζει, τα κουνάκι στο Σανχούρχο. Σουτάρει ο Σανχούρχο, να το πρώτο καλό σουτ του Άρη. Έπρεπε να περάσουν 34 λεπτά για να δούμε στο 35 το πρώτο καλό σουτ της ελληνικής ομάδας. Μην απορείτε που πηγαίνουν πολύ συχνά οι κάμερες σταλικής τηλεόρασης στον Κασάνο. Το σουτ, ένα εκπληκτικό γκολ για τον Άρη. Καταπληκτικό γκολ από τα 25-30 μέτρα περίπου. Η φωλίδα από το Σανχούρχο που πιάνει απροετοίμαστο τον Κούρτσι ήταν και εκτός εστίας. Ο Άρης μειώνει σε 3-1. Πύκνωσαν οι επισκέψεις του. Ο Σανχούρχο το έκανε στο 35, ο Κούρτσι το έβγαλε. Δοκίμασε το φάουλ στο 38, δεν μπόρεσε ο Παπαδόπουλος να ολοκληρώσει. Εδώ όμως με τη βολίδα, κοιτάξτε, καταπληκτικό γκολ από τον Αργεντίνο. Που έχει φοβερά δυνατό πόδι. Είδατε και τους Έλληνες οπαδούς που ζητούν κι άλλο γκολ. Όχι από τη Ρώμα βέβαια που έχει το κόρνερ, προς Θεού. Κι όμως από αυτήν έρχεται το 4-1. Πάλι από τον Πανούτσι. Εδώ δείτε, ευνηδιάζει, αυτογκόλιν ουσιαστικά, γιατί τη βγάζει την μπάλα Μωυσιάδης. Να το Σοχιλιανός που παλεύει, ο Κάσερες έχασε όμως. Από μακριά έτσι όπως τον βλέπει κανείς στο γήπεδο να κινείται, ίσως και η πλούσια ακόμη και το όλο του στυλ θυμίζει λίγο το Σάλας. Τότε σε καλό σημείο, αυτό είναι σπεσιαλιτέ για τον αρχηγό της Ρώμα που κάνει στο 53 το 5-1. Το δοκίμασε και πριν το σουτ, δεν του έπιασε φιγιάουτ, εδώ αφήνει άγαλμα τον Πουρδιωτόπουλο, 5-1. Αν βρεθεί εδώ η μπάλα στρωμένη στον Τότε, βλέπετε δεν έχει πρόβλημα να εκτελέσει και με το αριστερό όπως και με το δεξί. Εδώ του τη στρώνει ο Μαντσίνι στο αριστερό, τη ζυγίζει, κοιτάει τον Πουρδιωτόπουλο εκεί που τη στέλνει. Άντε να πέσει ο Πουρδιωτόπουλος και άντε να τη βγάλει. Δίπλα στο δοκάρι ακριβώς από έναν εξαιρετικά τεχνίτη ποδοσφαιριστή εδώ. Πάλι Ρώμα μπροστά. Κάθε την παλιά για τον Τότι, τετατέτ, κοντά σε ένα ακόμη γκολ, το χάνει καθώς πήγε να τσιμπήσει την μπάλα να πλασάρει ή να ψάξει το Μαντσίνι τώρα. Ποιος μπορεί να είναι στο μυαλό του. Δεν του βγήκε τίποτα τα δύο, να και ο Μαντσίνι απέναντι. Πολύ ωραία κάθε την παλιά του Ταντέι, μαζεύει αυτό ότι βλέπετε με το δεξί. Α, μάλλον απλασάρι πήγε, δεν του πιάσε το φάλτσο, δεν προλάβε και ο Μαντσίνι. Δεν πέρασε η ενέργεια του Κάσερες, περνάει όμως το σούτ του Νεμπεγλέρα από τον Κούρτσι, out.
Καλό σου του Νεμπεγλέρα, πολύ μακριά.